Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία αυτή έχει κάποιους κανόνες. Βεβαίως εγώ είμαι ανοιχτός να τους κάνουμε πιο ελαστικούς, να υπάρχει διάλογος. Αλλά πάντοτε η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει μια γραπτή ερώτηση όπου καλείται αυτός που ρωτάει να την αναπτύξει μέσα σε 2 λεπτά. Άντε 4. Και η ανάπτυξη γίνεται συνήθως και από κάτω, διότι δεν λέει κάτι καινούριο. Η βασική παρέμβαση του ερωτώντος είναι κατά τη διάρκεια που δίνεται δεύτερη φορά ο λόγος, όχι για την ανάπτυξη της ερώτησης, αλλά για την ουσιαστική παρέμβαση, όπου βεβαίως εγώ είμαι ανοιχτός να υπάρχει και ελαστικότητα στον χρόνο. Αλλά αυτό για να γνωρίζουμε λίγο, να τηρούμε κάποιους κανόνες για να μην βγαίνουμε έξω από το πλαίσιο. Στην ουσία τώρα, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη Βουλή να απαντήσω σε ερώτηση που αφορά το προσφυγικό. Και είναι λογικό. Βιώνουμε μια τεράστια κρίση, παγκόσμια θα έλεγα, είναι ίσως από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμού που έχει συναντήσει η ανθρωπότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η μεγαλύτερη σίγουρα, και περνάει όλη αυτή η μετακίνηση και η κρίση από τη χώρα μας, από τα νησιά μας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε ένα θέμα με έγνοια βεβαίως για τους πολίτες μας, με έγνοια και για αυτούς τους ανθρώπους όμως, να διαχειριστούμε δηλαδή ένα θέμα χωρίς να ενδώσουμε στον βάρβαρο λαϊκισμό της βίας, των φραχτών και των τυχών που υψώνονται σήμερα στην Ευρώπη και των παράνομων επαναπροωθήσεων στη θάλασσα. Και θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και του διεθνούς δικαίου, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο στις μέρες μας. Αυτό είναι για την Ελλάδα μια υποχρέωση ηθική, αλλά είναι και μια υποχρέωση νομική απέναντι στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να την τηρήσουμε. Εύχομαι και ελπίζω ότι σε αυτή μας την προσπάθεια θα έχουμε δίπλα μας από εδώ και στο εξής, πλην της Χρυσής Αυγής φυσικά, όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Διότι είναι εύκολο κανείς να καταγγέλει και να κατηγορεί τους πολίτες που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, μια νεοναζιστική οργάνωση, και τη φέρνουν στο Κοινοβούλιο, αλλά να υποβοηθά αυτή τη διαδικασία αναπαράγοντας και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή την ατζέντα της ακροδεξιάς, με επικίνδυνους λαϊκισμούς και κινδυνολογίες και καταστροφολογίες. Διότι νομίζω ότι και σήμερα πολλοί δυστυχώς δεν συμμερίζονται τις αυτονόητες αρχές που καθοδηγούν την πολιτική της χώρας στο προσφυγικό ζήτημα. Και το τελευταίο διάστημα έγινε πράγματι μια συντονισμένη προσπάθεια με αναπαραγωγή αναλυθών δημοσιευμάτων να εμφανιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει θέμα εξόδου της χώρας από το Σέγγεν επειδή δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις της. Αυτό λοιπόν το φοβικό κλίμα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν πράγματι ορισμένοι ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη από χώρες που έχουν αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα υψώνοντας τείχη και φράκτες, τη στιγμή που η Ελλάδα δείχνει ένα πρόσωπο αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται έρμεα των διακινητών και πνίγονται στο Αιγαίο. Από αυτούς λοιπόν τους κύκλους αναπαράγονται απειλές, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βεβαίως θέλω να επαναλάβω ότι αυτό το θέμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό για να υπάρχει μια μικροκομματική, ας πούμε, αντιπαράθεση και μια αντιπαράθεση η οποία στερείται σοβαρότητα, θα έλεγα. Δεν είναι το καλύτερο θέμα για να κάνει κανείς αντιπολίτευση. Υπάρχουν τόσα άλλα. Διότι στη σπουδή τους ορισμένοι να κάνουν εύκολη κριτική διακινδυνεύουν τη διεθνή θέση της χώρας. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένα ζήτημα εθνικής ευθύνης. Και δυστυχώς βεβαίως για όλους αυτούς που αναπαράγουν αυτές τις ανεύθυνες κινδυνολογίες, την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο
των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δεν απείλησε την Ελλάδα ή δεν της έδειξε το δρόμο της εξόδου από τη Σέγγεν όπως είχαν ορισμένοι εδώ προεξοφλήσει ότι θα συμβεί, αντιθέτως έδωσε επισήμως και συγχαρητήρια στην Ελλάδα, διότι ανταποκρίνεται παρά τις δυσκολίες, τις τεράστιες δυσκολίες των ροών, των υπέρογκων ροών, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, ανταποκρινόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, το ερώτημά σας, κύριε Λεβέντη, σε ό,τι αφορά τα νησιά και τη δημιουργία κέντρων ταυτοποίησης που έχουν ονομαστεί hot spot, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία. Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης των κέντρων ταυτοποίησης, θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν επιβλήθηκε ούτε από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα και από τη γεωγραφία. Τα νησιά μας είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που βρίσκουν οι πρόσφυγες με τις βάρκες των διακινητών που κατά δεκάδες, εκατοντάδες επιβαίνουν σε αυτές όταν εισέρχονται στα χωρικά ύδατα. Και όταν εισέρχονται στα χωρικά ύδατα, η μόνη υποχρέωση που έχουμε απέναντι σε ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους προφανώς, είναι η περισυλλογή και η διάσωση. Και προφανώς όχι η, η επαναπροώθηση. Το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι παράνομο με βάση το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως όταν άνθρωποι κινδυνεύουν στα χωρικά μας ύδατα, τους διασώζουμε και τους μεταφέρουμε στη στεριά. Όπου η υποχρέωσή μας στη στεριά είναι να παρασκευθούν πρώτες βοήθειες και στα κέντρα που οικοδομούμε με δυσκολίες, στα κέντρα ταυτοποίησης, να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης τους για να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, πόσοι από αυτούς μπορούν να προχωρήσουν και να πάνε στις χώρες όπου θέλουν να πάνε, τι γίνεται με κάποιους οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα, και αυτά είναι τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Γνωρίζετε λοιπόν ότι πρόκειται για ζητήματα όχι μόνο που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υποχρέωση, αλλά είναι και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, θα λέω εγώ, και εθνικής ασφάλειας. Και η χώρα πρέπει να είναι συνεπής προς τις βασικές της δεσμεύσεις που αφορούν τη συμμετοχή της στον ενιαίο χώρο του Σέγγεν. Αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, πως ίσομοι κάτοικοι της ΚΟ εκφράζουν την αντίθεσή τους. Και εκπλήσωμαι που το λέτε αυτό, κάνατε κάποια δημοσκόπηση και το βρήκατε. Πήγατε και τους ρωτήσατε έναν προς έναν. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πράγματι αντιδράσεις, θα τολμούσα να πω όχι και ιδιαίτερα αυθόρμητες, όχι και ιδιαίτερα αυθόρμητες, από ορισμένα στοιχεία που συνήθως αντιδρούν, και βεβαίως δεν θέλω να δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά γνωρίζω ότι τόσο στα υπόλοιπα τέσσερα νησιά, Μυτιλίνη, Σάμο, Λέρο, Χίο και στην ΚΟ, η αντίδραση της μεγάλης πλειοψηφίας τοπικής κοινωνίας είναι μια αντίδραση που θα έλεγε κανείς ότι αναδεικνύει την ανθρωπιά, είναι μια αντίδραση πρωτογενώς να αναδειχθεί η αίσθηση της αλληλεγγύης, το αίσθημα της αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους, και όχι αντιδράσεις για το ότι αυτοί οι άνθρωποι μας μολύνουν, πρέπει να φύγουν από εδώ, πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Έχουμε όμως και τέτοια φαινόμενα από κάποιους μεμονωμένους. Και διαρωτώ με εγώ, αν δεν γίνει το κέντρο ταυτοποίησης στην ΚΟ, θα είναι καλύτερα τα πράγματα για την ΚΟ και τους πολίτες της? Όλο το καλοκαίρι που ευνηδιαστήκαμε δεν υπήρχε κέντρο ταυτοποίησης. Και βρισκόμασταν στο εξαιρετικά αρνητικό γεγονός να στηβάζονται άνθρωποι στο λιμάνι, χύμα στα πάρκα της πόλης. Αυτή είναι μια καλή εικόνα, μια θετική εικόνα, μας τιμά, είναι καλό για τον τουρισμό? Ενώ τώρα κινούμαστε σε μια διαδικασία, σε μια κατεύθυνση, να υπάρχει ένας συγκροτημένος χώρος με ανθρώπινες συνθήκες, λίγο έξω από την πόλη, εκεί όπου αυτοί οι άνθρωποι θα παίρνουν τις πρώτες βοήθειες
και θα τους δίδεται σύντηση, δεν θα μένουν παραπάνω από 48 ώρες και θα γίνεται διαδικασία της ταυτοποίησης, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Της ταυτοποίησης, βεβαίως, που ελπίζουμε να γίνεται γρήγορα με τη διαδικασία των νέων τεχνολογιών, του συστήματος Eurodac. Και από εκεί και πέρα θα έχουν τη δυνατότητα μέσα 48 ώρες, όπως γίνεται ήδη, με δεκάδες έκτακτα δρομολόγια πλοίων που έχουν εξασφαλιστεί προς αυτό το σκοπό, να μπορούν να μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα κέντρα προσωρινής, τα κέντρα ταυτοποίησης στα νησιά, από όπου φεύγουν οι πρόσφυγες και πηγαίνουν προς την ενδοχώρα, και εκεί η υποχρέωσή μας είναι να οικοδομήσουμε τα κέντρα προσωρινής υποδοχής ή αλλιώς τα κέντρα για την μετεγκατάσταση, τα relocation centers, από όπου θα προωθείται η διαδικασία της μετεγκατάστασης προς την υπόλοιπη, προς τις χώρες Ευρώπης, τις Ευρώπης που θέλουν, που είναι ο προορισμός τους. Τώρα, ο χώρος το Λινοπότη στην ΚΟ, που έχει επιλεγεί, είναι ένας χώρος απολύτως κατάλληλος. Νομίμως παραχωρημένος, με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας αρχαιολογίας, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες. Τώρα, λέτε ότι σας είπανε κάποιοι ότι δεν τους θέλουν εκεί, να πάνε κάπου αλλού. Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που κατατίθεται? Να μας πούνε αυτοί που αντιδρούν, δεν λέω για σας, ποια είναι η εναλλακτική πρόταση για την ΚΟ. Φωνάζουν για να φωνάζουν ή έχουν κάποια εναλλακτική πρόταση? Ή θεωρούν ότι αν δεν φτιάξουμε τίποτα εκεί θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Εγώ πριν από ένα μήνα περίπου προσκάλεσα στο Μέγαρο Μαξίμου τους δημάρχους των 5 νησιών και σε μια συμβολική κίνηση και τους 5 Μητροπολίτες. 6, γιατί η Λέσβος έχει 2. Και όλοι μαζί καθίσαμε σε ένα τραπέζι και συζητήσαμε, και από την πλευρά της ΚΟ δεν υπήρχε αντίρρηση, ενδεχομένως διότι το κλίμα ήταν διαφορετικό εκεί, ήταν κλίμα συνεννόησης, και ο Μητροπολίτης ταυτίστηκε με την άποψη, πως να κάνει κι αλλιώς άλλωστε. Εδώ είναι και ένα ζήτημα όπου ταυτίζεται η κοινή λογική και με τη βασική αντίληψη του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, ότι στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη του δίνουμε βοήθεια και δεν τον πεντάμε στον δρόμο, ούτε στη θάλασσα. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω, γιατί ο χρόνος τελείωσε και θα πω στη δευτερολογία μου. Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης κέντρων ταυτοποίησης επιβλήθηκε από τη γεωγραφία και την πραγματικότητα των μεικτών μεταναστευτικών ροών και από την υποχρέωση της χώρας να ταυτοποιεί πλήρως τους νεοεισερχόμενους στα σημεία εισόδου. Η εναλλακτική της μεταφοράς σε άλλο μέρος της επικράτειας πριν γίνει ταυτοποίηση είναι μια εναλλακτική η οποία είναι παράλογη, συνεπάγεται μεταγωγή χιλιάδων ανθρώπων καθημερινώς υπό το καθεστώς σύλληψης, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πέρα και έξω από κάθε λογική, γιατί υπάρχει και αυτό, λένε να φύγουν από εδώ να πάνε στο διπλανό νησί. Τώρα θα αρχίσουν και κάποιοι δήμαρχοι που νομίζουν ότι, γιατί, αλλά κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι μπορούν να λαϊκίζουν αυτό το θέμα. Δεν πουλάει πια. Θα αρχίσουν να λένε πηγαίνετε στον διπλανό δήμο ή στον παραδιπλανό δήμο. Έχει αλλάξει το κλίμα. Σας το λέω και σε εσάς, αν έχετε σκοπό να θελήσετε να δημιουργήσετε κλίμα, μήπως κερδίσετε ψηφοφόρους. Δεν το κλίμα αυτό που είχαμε πριν από λίγα χρόνια με την εικόνα των μεταναστών, που πράγματι υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ έχουμε ροές χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι την πλειοψηφία τους προέρχονται από μεσαία τάξη, είναι πρόσφυγες. Έχουμε εμπειρία ως λαός από προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά, και κυρίως από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πέρα αυτού του σχεδιασμού που προσπαθούμε να υλοποιούμε και υλοποιούμε, πιστεύω, με επιτυχία. Και μια τελευταία απάντηση πριν κατέβω από το βήμα σε σχέση με το ζήτημα της ιδωμένης. Θα πω βεβαίως και στη δευτερολογία αν χρειαστεί. Κοιτάξτε κύριε και κύριοι συνάδελφοι, στην ιδωμένη αποδείξαμε ότι ακόμα και στα δύσκολα υπάρχει τρόπος να οργανώνουμε επιχειρήσεις δύσκολες αστυνομίας
χωρίς να ανοίγει μύτη. Και χωρίς η χώρα μας να είναι εκτεθειμένη διεθνώς, όπως είναι άλλες χώρες, με τις σκηνές που έχουμε δει στα σύνορα της Ουγγαρίας και άλλων χωρών, δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Έγινε ένας μεγάλος ντόρος ότι εκεί θα πάνε οι βάρβαροι αριστεροί, θα δείτε τώρα πώς δέρνει η αριστερά, λέγαν κάποιοι, όμως αποδείξαμε ότι όταν κανείς θέλει, οι ίδιοι αστυνομικοί είναι, οι ίδιοι άνθρωποι είναι που σχεδιάζουν και επιχειρούν. Όταν όμως υπάρχει πολιτική βούληση και εντολές να γίνουν προστατευμένα και οργανωμένα αυτές οι επιχειρήσεις, μπορεί να είναι αποτελεσματικές και ως προς το σκοπό που έπρεπε να ανοίξει η δρομική γραμμή, αλλά και ως προς το να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα, τα εκβοντώ. Πράγματι, υπάρχει μία συσσόρευση μεταναστών στο ελληνικό, στο Ταϊκβοντό. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα είναι να δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα από τον τόρο, από την προσπάθεια να δημιουργήσουμε και να μεγενθύνουμε κάποια μικροπροβλήματα που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Βεβαίως, όταν κάποιοι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρισμένοι, κάποιοι από αυτούς πεινασμένοι, μπορεί να γίνουν και κάποια, από κάποια μεμονωμένα στοιχεία, μικροεπισόδια, πολύ πολύ μικρότερα από αυτά που έγιναν και γίνονται κάθε Κυριακή μετά το τέλος των ποδοσφαιρικών αγώνων στα διπλανά γήπεδα. Θέλετε να το αναδείξουμε αυτό το θέμα ως μείζον? Ναι, εγώ λέω δεν είναι μείζον αυτό το θέμα. Το μείζον είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα από τη στιγμή που κάποιες χώρες αποφασίζουν να κλείνουν σύνορα για ορισμένους από τους πρόσφυγες. Και μάλιστα με παράνομο τρόπο. Διότι δεν μπορείς να καθορίσεις το προσφυγικό προφίλ από την εθνικότητα. Αυτό είναι παράνομο. Υπάρχουν κανόνες, διεθνείς κανόνες, με βάση το διεθνές δίκαιο και να προσδιοριστεί το προσφυγικό προφίλ. Και εκεί πάνω τα Σκόπια κλείνουν τα σύνορα παρανόμως. Και εδώ υπάρχει πράγματι ένας κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Σε αυτόν τον οποίο αναφερθήκατε, για να μην θεωρηθεί ότι εγώ έρχομαι εδώ χωρίς να έχω αίσθηση της ευθύνης. Πράγματι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Η χώρα, αν συνεχιστούν αυτές οι ροές, να μετατραπεί σε αποθήκη. Λοιπόν, η χώρα δεν πρέπει και δεν θα μετατραπεί σε αποθήκη. Έχουμε ήδη κινηθεί, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε να υλοποιηθούν, να εφαρμοστούν οι συμφωνίες επανεισδοχής. Και εδώ πρέπει να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις χώρες καταγωγής και η Τουρκία και το Πακιστάν, όπου πήγαμε προχθές και κάναμε διαδικασία return επιστροφής σε 50 Πακιστανούς. Είχε πάει και ο Επίτροπος στο Πακιστάν να κλείσει τη συμφωνία και οι πακιστανικές αρχές από τους 50 που τους πήγαμε στο Ισλαμαμπάντ μας γύρισαν τους 39 πίσω. Λοιπόν, πρέπει να τηρήσουν και όλοι οι υπόλοιποι τις διεθνείς υποχρεώσεις και όχι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της, πρέπει να τις τηρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία και οι τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής. Σας ευχαριστώ.